Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην ώρα αιχμής. Καλησπέρα και καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 4 Φεβρουαρίου. Η ώρα είναι 3 ακριβώς. Ο καιρός έξω είναι νεφελώδης, η θερμοκρασία στους 12 βαθμούς. Πάμε γρήγορα στη θεματολογία μας. Το δεύτερο μέρος θα είναι μαζί μας ο γιατρός παθολόγος διαβητολόγος, ο κύριος Σταύρος Γιαννακίδης. Μεγάλη έξαρση της γρήπης αυτή την περίοδο. Θα μας ενημερώσει για το πώς θα προστατευτούμε από την γρήπη, πώς θα την ξεχωρίσουμε από το κοινό κρυολόγημα και γενικότερα όλα τα μέτρα προστασίας που πρέπει να λάβουμε. Τώρα, στο πρώτο μέρος είναι όλα έτσι όπως τα γνωρίζετε. Θα έχουμε και τους 4 ανταποκριτές μας από τις περιφερειακές ενότητες εδώ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Θα είναι σε λίγο κοντά μας ο Βαγγέλης Χριστόδουλος. Πάμε γρήγορα σε τίτλους και επιστρέφουμε. Για το μέλλον της κυβέρνησης μετά την αποχώρηση των ανεξάρτητων Ελλήνων μίλησε ο Πάνος Κουρλέτης κατά την διάρκεια της παρουσίας του στην Κοζάνη για εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που έγινε τις τελευταίες μέρες στην Βουλή με την ψήφο εμπιστοσύνης, με την αποχώρηση των ανέλληνων, το θεωρώ επιστροφή στην κανονικότητα. Διότι καλή και έτοιμη η συνεργασία με τον Πάνο τον Καμένο, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες, ήταν επιβεβλημένη, αλλά είχε τα ωριά της. Ήταν ένας κύκλος που έπρεπε να κλείσει. Άκρος επικριτική για το μέλλον της κυβέρνησης και την σχέση με τους ανεξάρτητους Έλληνες εμφανίστηκε η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Σπυράκη κατά την διάρκεια ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Ο κύριος Τσίπας χρειάστηκε μία εβδομάδα για να αποφασίσει πώς θα αντιμετωπίσει τον εκβιασμό του κυρίου Καμένου. Ξαφνικά αποφάσισε ότι δεν θέλει να αλλάξει τον κανονισμό της Βουλής, ενώ μόλις πριν από μία εβδομάδα ο εκπρόσωπός του είχε προαναγγείλει την αλλαγή του κανονισμού της Βουλής. Ο Πρωθυπουργός, που στηρίζεται στις διαθέσεις της κυρίας Μεγαλοοικονόμου και του κυρίου Παπαχριστόπουλου, με περισσή αλαζονία απευθύνεται με αυτή την επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής ως εφιστάμενό του. Μάλιστα. Είναι μαζί μας ο Βαγγέλης Χριστόδουλος. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Είδαμε λοιπόν πλούσια η πολιτική επικαιρότητα και μάλιστα πέρασε και από τη Δυτική Μακεδονία λόγω της παρουσίας του κ. Σκουρλέτη. Θα τα δούμε αυτά σε λίγο. Πάμε σε κάτι πολύ σημαντικό. Να ξεκινήσουμε με αυτό. Να δούμε και τη σχετική κάρτα. Είναι για την εξαφάνιση της γυναίκας στα Πετρανά. Καραγκιόζη Ευγενία, ηλικίας 82 ετών, η οποία εξαφανίστηκε την 1η του μήνα στα Πετρανά Κοζάνης. Βλέπετε τη φωτογραφία της, όπως και μια περιγραφή του τι φορούσε την ημέρα της εξαφάνισής της. Να πούμε ότι έχει ξεκινήσει από την ημέρα εκείνη μέχρι και σήμερα μια μεγάλη προσπάθεια να βρεθεί η γυναίκα, στην οποία βεβαίως τις έρευνες διευθύνει η πραγματοποιεί η αστυνομία, όμως αρρωγός είναι και η τοπική κοινωνία, αλλά και εθελοντικοί φορείς. Ηλικιωμένη γυναίκα. Το πιο πιθανό είναι να παίρνει και κάποια φάρμακα, τα οποία θα είναι και απαραίτητα για την υγεία της. Σαφώς. Είναι πολύ σημαντικό να γίνει ο εντοπισμός της όσο δυνατόν πιο γρήγορα. Έχοντας συνομιλήσει πριν από περίπου μία ώρα και με τον πρόεδρο της κοινότητας αλλά και με την αστυνομία, δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Συνεχίζονται οι έρευνες χωρίς όμως να έχει βρεθεί κάτι άξιο αναφοράς και ανακοίνωσης μέχρι στιγμής. Πόσο μπορεί να απομακρύνθηκε, Βαγγέλη? Καλό είναι να μην μπαίνουμε σε αυτή τη συζήτηση, γιατί πολλά σενάρια μπορούν να παίξουν. Άλλο. Γιατί να μην μπούμε, να γνωρίζει και ο κόσμος η γυναίκα. Από ό,τι διαβάσαμε και από ό,τι ενημερωθήκαμε, περπατάει υποβοηθούμενη από το οποίο, αυτό που γνωρίζουμε. Οπότε σίγουρα δεν θα απομακρύνθηκε πολύ, εκτός και αν μετακινήθηκε με κάποιο αυτοκίνητο. Πάντως στην περιοχή η οποία περιοχή είναι αγροτική, να το πούμε και αυτό, υπάρχουν και δύσβατοι δρόμοι, υπάρχουν και χωράφια γύρω-γύρω, γνωρίζουμε την περιοχή των Πετρανών. Όπως και να έχει, η περιοχή την έχουν χτενίσει και οι αρχές, αλλά και οι άνθρωποι που συμμετέχουν εθελοντικά. Οπότε τι σου είπε ο πρόεδρος? Δεν μπορεί κανένας να πει καμία ανακοίνωση. Το μόνο που μας ζητούν από εμάς είναι συχνά να δείχνουν φωτογραφία. Είναι δείχνουν φωτογραφία και να υπενθυμίζουμε την υπόθεση. Κανείς δεν μπορεί να πει το παραμικρό, γιατί δεν υπάρχει καμία ένδειξη για την υπόθεση αυτή μέχρι στιγμής, μέχρι την ώρα αυτή. Είναι μια υπόθεση που είναι σε εξέλιξη, η έρευνα δηλαδή, χωρίς να υπάρχει καμία πληροφορία
άξια ανακοίνωση αυτή τη στιγμή. Ας ευχηθούμε να βρεθεί όσο το δυνατό γρηγορότερα, κυρία. Ακριβώς, ακριβώς. Πάμε και μια βόλτα στο site μας. Να πούμε ότι το Σαββατοκύριακο είχαμε πάρα πολλές εκδηλώσεις. Ορισμένες από αυτές έχουμε ανεβάσει, όσες προλάβαμε, ανεβάσαμε και στο site μας. Πληροφορίες βλέπω για τη συγχώνευση. Θα δούμε και βίντεο σε λίγο. Mm-hmm. Όλο λοιπόν το ρεπορτάζ από τα όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο στη Δυτική Μακεδονία θα μπορούν οι φίλοι τηλεθεατές να τα βρουν στο site μας flashpavlatv.gr. Είναι πάρα πολλά τα ρεπορτάζ για να τα δείξουμε στην εκπομπή μας. Δεν προλαβαίνουμε. Θα δείξουμε ένα από αυτά, το οποίο επιλέξαμε γιατί έχει ιδιαίτερη σημασία. Είχαμε προχθές τα εγγένεια της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης κοινή ωφέλεια Ορίζοντας στη Νεάπολη Βοΐου. Mm-hmm. Είναι μια ακόμα δομή η οποία ενισχύει την προσπάθεια στήριξης μια εξαιρετικά ευαίσθητης ομάδας του πληθυσμού. Θα περάσουμε λοιπόν να δούμε ένα σύντομο βιντεάκι μόλις ενός λεπτού από την τελετή των εγγενείων. Κύριε σου καθό δυνόμενοι ζητούμενσε και είπε προς αυτούς και ότι ζητείτε με που κηδείτε ότι έντις του πατρός μου δίνεμε. Με μια σημαντική δομή ενισχύθηκε ο Δήμος Βοΐου. Πρόκειται για την κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση κοινής ωφέλειας Ορίζοντας, τα εγγένεια της οποίας έγιναν το Σάββατο στη Νεάπολη. Όλοι μαζί. Λοιπόν, εδώ βάλτε το κεράκι. Έλα, βάλτε το κεράκι. Εδώ, όλοι μαζί εδώ, το κεράκι. Εδώ, όλοι εδώ πάνω, εδώ πάνω. Ένα, δύο. Μπράβο, ξανά. Μπράβο. Την κορδέλα έκοψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης μαζί με παιδιά της ΚΙΝΣΕΠ. Σύμφωνα με την περιφέρεια, για να λειτουργήσει η δομή, χρειάστηκε να ξεπεραστούν σημαντικά προβλήματα με σημαντικότερο αφού της γραφειοκρατίας. Γεια σας. Σήμερα ξεκινάει μια νέα δομή για άτομα με ειδικές ανάγκες στην περιοχή μας, ΚΙΝΣΕΠ Ορίζοντας. Έχει σκοπό να δραστηριοποιηθεί σε διάφορους τομείς αυτοεξυπηρέτησης, εκπαίδευσης, κοινωνικοποίησης, γυμναστικής, φυσικής κατάστασης και ψυχολογικής στήριξης στον ΑΜΕΑ. Ένας χώρος γεμάτος από αγάπη και φροντίδα, πίστη στο πώς πρέπει να πορευτούμε στο αύριο, μαθαίνοντας από τα λάθη μας. Αντιμετωπίσαμε δυσκολίες, πολλές δυσκολίες. Αντιμετωπίσαμε την γραφειοκρατία και δυστυχώς και σε κάποιες περιπτώσεις και την αναλγησία. Αλλά ο εθελοντισμός που είδα και γνώριζα όλη αυτή τη διαδρομή του εγχειρήματος, η πίστη και η αγάπη σε αυτά τα παιδιά που είναι παιδιά μας, νομίζω ότι σήμερα μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενος να πούμε ότι τα καταφέραμε. Και ξέρετε, από αυτήν εδώ την περιοχή, την Νεάπολη, φεύγει ένα μεγάλο μήνυμα που πρέπει να πάει διάχυτα σε όλη την περιφέρεια. Στο πώς μπορούμε να πορευτούμε όλοι μαζί μέσα από αυτές τις κοινωνικές συμπράξεις. Όλοι είμαστε ίσοι μεταξύ ίσων και κάποια πράγματα, ξέρετε, το λέει και η Εκκλησία. Δεν γίνονται με χρήματα. Γίνονται με πίστη, αγάπη και ψυχή. Να είστε καλά, είμαστε περήφανοι για σας. Αυτά λοιπόν είναι και το Σάββατο. Πάμε τώρα στο θέμα των ημερών. Ένα από τα σημαντικότερα θέματα αυτής της εβδομάδας και αυτό γιατί βρισκόμαστε πρώτον πυλών μιας πολύ σημαντικής εξέλιξης για τις δομές της βάθμισης εκπαίδευσης στην περιοχή μας, Πανεπιστήμιο και ΤΕΗ. Υπενθυμίζω απλώς τα στοιχεία πριν πάμε στις λεπτομέρειες. Ως τέλος της εβδομάδας θα έχουμε κατάθεση στην Βουλή για συζήτηση και ψηφοφορία του νομοσχεδίου για τις αλλαγές στην εκπαίδευση που αφορούν Πανεπιστήμιο και ΤΕΗ. Είχε προηγηθεί την προηγούμενη εβδομάδα η τελική συνάντηση των Πριτάνεων Πανεπιστημίου και ΤΕΗ με τον Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Γαβρόγλου, όπου τα όποια προβλήματα είχαν ξεπεραστεί και πάρθηκαν οι σχεδόν οριστικές αποφάσεις. Αυτές τις ημέρες είναι σε εξέλιξη μια εξαιρετικά λεπτή και δύσκολη διαδικασία, αλλά και απαραίτητη για να έχουμε το τελικό αποτέλεσμα, αυτό της οριστικοποίησης του νέου χάρτη της παιδείας στην περιοχή μας, δηλαδή των σχολών και των τμήματων. Θα ακούσουμε τώρα τον κύριο Γκανάτσιο, είναι ο πρίτανης του ΤΕΗ, ο οποίος μας εξηγεί το πόσο σημαντικές είναι αυτές οι ημέρες, είναι θέμα ημερών, είναι θέμα 24 ώρων, αλλά και το ότι ακόμα και σήμερα καταγγέλει στην κάμερα του Flash ότι γίνονται κάποιες προσπάθειες μικροπολιτικής κατεύθυνσης για απορισμένους. Και μάλιστα χρησιμοποιεί πολύ σκληρές εκφράσεις ο κ. Γκανάτσιος, κάνει λόγο για βλακίες, οι οποίες μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο το μέλλον Πανεπιστημίου και ΤΕΗ ή και το μέλλον ορισμένων τμήματων. Για τους λόγους αυτής του της παρατήρησης και της έντονης γλώσσας, μας εξηγήσετε το βίντεο που ακολουθεί. Πάμε να δούμε. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή, μέχρι και τα μέσα περίπου της εβδομάδας, πρέπει να κάνουμε τις τελικές διορθώσεις.
όπως ζήτησε, να καταθέσει σχέδιο νόμου στη Βουλή μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Επομένως, αυτή τη στιγμή είμαστε στις τελευταίες διορθώσεις. Επομένως, δεν είναι κάτι το οποίο έχει καταλήξει για να μπορούμε να το πούμε ακριβώς. Αυτό όμως που πρέπει ιδιαίτερα να προσέξουμε, γιατί ήδη παρατηρούνται διάφορα φαινόμενα, είναι ότι καταφέραμε κάτι πολύ μεγάλο σε μια Δυτική Μακεδονία που φτύνει από όλες τις απόψεις, από άποψη ανεργίας, από άποψη από βιομηχάνησης, είτε τις δύο, οτιδήποτε. Καταφέραμε κάτι μεγάλο, το πρώτο μεγάλο πράγμα. Ας προσπαθήσουμε να μην το χαλάσουμε είτε λόγω μικροπολιτικών, είτε λόγω προσωπικών συμφερόντων. Και ας αφαιθεί η διαδικασία να κάνουμε την καλύτερη πρόταση που μπορούμε στο τέλος, ώστε να βγει μια πρόταση προς όφελος όλης της Δυτικής Μακεδονίας και όχι κάτι που θα εξυπηρετεί προσωπικά συμφέροντα συγκεκριμένων, είτε αυτοί είναι πολιτικοί, είτε αυτοί είναι καθηγητές, είτε είναι δήμαρχοι, και στο τέλος βγάλουμε κάτι το οποίο, ενώ σχεδόν κατέληξε πάρα πολύ καλά, να χαλάσει το τέλος. Θεωρώ ότι πετύχαμε το ακατόρθωτο. Και πάμε στην Εορδαία και στον Κωνσταντίνο Μαυρίδη. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα, καλησπέρα από την Πτολεμαϊδα Φωτεινή. Κυρίες και κύριοι, δεν ξέρω αν ο κ. Γκαλάτσικος φωτογράφησε υπηρεσιακούς ή πολιτικούς μάλλον παράγοντες, οι οποίοι με δηλώσεις τους ή με γραφόμενά τους μοιράζουν ήδη τις σχολές και τα τμήματα στην περιοχή. Και αυτό ίσως βάζει σε κίνδυνο τον όλο διάλογο που πάει να κλείσει προκειμένου να οριστικοποιηθεί η συγχώνευση των πανεπιστημίων. Το λέω αυτό γιατί με ανάρτησή τους σε δίκτυο, το γνωστό Facebook, ναι, κοινωνικό δίκτυο, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ του νομού, ο Θέμης Μουμουλίδης, κάνει γνωστό σε ό,τι αφορά την Εορδαία, επειδή μιλώ και από την Πτολεμαϊδα, ότι η Πτολεμαϊδα θα αποκτήσει και δεύτερο τμήμα μετά το ΤΕΙΜΕ Ευτικής, που θα γίνει πανεπιστημιακού επίπεδου. Αφού θα συγχωνευτεί το ΤΕΙΜΕ το Πανεπιστήμιο, θα αποκτήσει και ένα δεύτερο τμήμα, το εργοθεραπείας. Μάλιστα. Αυτό δεν ξέρω αν παίζει κανένα ρόλο, αλλά πάντως η είδηση είναι... Σίγουρα κακό δεν είναι αν είναι αληθές. Αυτό που εγώ μπορώ να πω, δεν γνωρίζω τι θέλει να πει ο κύριος Γκανάτσιος. Δεν είχαμε και δηλώσεις διαφορετικές. Το μόνο που μπορώ να πω εγώ, παρακολουθώντας όλο αυτό που γίνεται τους τελευταίους μήνες, είναι ότι σε τόσο σοβαρά θέματα δεν χωράν προσωπικές φιλοδοξίες. Ο τόπος πρέπει να πάει μπροστά. Συμφωνώ, αυτό, τίποτε συμφωνώ, άλλο. Αλλά... Δεν γνωρίζω, δεν έχω δει τι ανέβασε ο κύριος Μουλίδης, τι δηλώσεις, τώρα ακούσαμε τον κύριο Γκανάτσιο, τι έχει δηλώσει ο κύριος Τουρλιδάκης. Δεν ξέρω ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει άδικο. Αυτό που γνωρίζω και αυτό που ακούω και πιστεύω ότι είναι το θέλω της πλειοψηφίας των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας, είναι ότι δεν χωρούν προσωπικά συμφέροντα και ότι πρέπει να πάει μπροστά ο τόπος. Αυτό. Καλά, φαντάζομαι ότι δεν διαφωνεί κανείς ότι πρέπει να πάει μπροστά ο τόπος, αλλά όταν άνθρωποι διαχειρίζονται πράγματα, την ανθρώπινη φύση την έχουν μαζί τους και προφανώς, αν περνάει από το χέρι τους, επιθυμούν να εκμεταλλευτούν ή να φανούν και οι ίδιοι. Η ανθρώπινη φύση, Κωνσταντίνε, δεν πρέπει να μπαίνει τροχοπέδι στην εξέλιξη της περιοχής. Το σίγουρο είναι ότι φαίνεται ότι δρομολογείται και ότι αυτό είναι ένας μονόδρομος που θα καταλήξει στη συγχώνευση των δύο ιδρυμάτων. Αυτό είναι το μόνο. Ευτυχώς, σίγουρο. Και έτσι φαίνεται. Και μακάρι αυτό να γίνει πολύ γρήγορα για να προλάβουμε και να μην χαθεί χρόνος. Αυτό είναι το σημαντικό. Είπες την σωστότερη κουβέντα αυτή τη στιγμή, να προλάβουμε. Αν και να μην χαθεί. Και παραπάνω τμήματα σαν περιοχή, μακάρι. Νομίζω ότι θα είναι για καλό. Βέβαια, φυσικά. Λοιπόν, αυτό ήταν το θέμα. Ήθελα να πω την είδηση. Ο κύριος Μουμουλίδης, λοιπόν, επανέρχομαι. Με ανάρτησή του κάνει γνωστό ότι στην Πτολεμαϊδα θα δημιουργηθεί και ένα νέο τμήμα στα πλαίσια της συγχώνευσης
των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. Για μας δημοσιογραφικά αυτό αποτελεί τη είδηση, το λέμε, το υπογραμμίζουμε και πάμε παρακάτω. Μένει να το δούμε αυτό όλο. Να το δούμε και στην πράξη, λες Κωνσταντίνε, στην υλοποίηση. Όχι, την τυπική ανακοίνωση. Εγώ δεν έχω κανένα λόγο να μην πιστέψω τον βουλευτή. Ναι. Περιμένουμε την τυπική ανακοίνωση, δηλαδή τη συγχώνευση των τμήματων. Και όταν θα μοιραστούν τα τμήματα, να το δούμε και αυτό. Ναι. Να πω ότι το Σαββατοκύριακο που πέρασε είχε πολλές εκδηλώσεις στην περιοχή μας. Με μία που διακρίνεται είναι αυτή που έγινε από το Σύλλογο Καρκινοπαθών με κορυφαίους επιστήμονες οι οποίοι μίλησαν για τον καρκίνο. Συμπερασματικά θα έλεγα ότι η πρόληψη, οι τακτικοί έλεγχοι μπορούν να έχουν αποτέλεσμα. Mm-hmm. Η επιστήμη έχει κάνει βήματα. Να πούμε ότι είναι παγκόσμια ημέρα σήμερα. Ακριβώς αυτό. Βεβαίως χρειάζεται και μια στελέχωση, γιατί στη μοναδική μονάδα που έχουμε χημειοθεραπεία στην περιοχή μας υπηρετεί μόνο μία γιατρός. Κατά καιρούς έχουν γίνει προκηρύξεις, δεν έχει ευοδοθεί η στελέχωση της μονάδας. Αυτό χρειάζεται να είναι βάρος όλων και να πραγματικά να στελεχωθεί στα πλαίσια και της λειτουργίας της νέας πτέρυγας που θα έχει η ογκολογική μονάδα. Χρειάζεται περισσότερο επιστημονικό προσωπικό, δηλαδή γιατρούς. Και σίγουρα όλο αυτό μας κάνει ένα αισιόδοξο μήνυμα ότι τα πράγματα προχωρούν και επιστημονικά. Μένει και εμείς σαν πολίτες, σαν κοινωνία, να είμαστε πιο ευαισθητοποιημένοι και κυρίως να κάνουμε πιο τακτικούς ελέγχους για να προλάβουμε πράγματα. Στην δυσάρεστη είδηση της ημέρας, σήμερα στα πλαίσια που παραμονής μας στο νοσοκομείο είχαμε μια καταγγελία την οποία καταγράψαμε, ένας ακόμη πολίτης, θα έλεγα ηλικιωμένος, έπεσε θύμα αδέσποτων σκύλων. Πάλι Κωνσταντίνε. Ναι, και ο άνθρωπος πραγματικά, θα έλεγα, σακατεύτηκε σε εισαγωγικά η λέξη, γιατί τραυματίστηκε στο μυρό από πτώση μετά τον φόβο του και την πάλη που είχε με τα σκυλιά και έπαθε ρήξη στον γοφό, κάτι που τον κάνει σήμερα να δυνατεί να περπατήσει και να περπατά με τα λεγόμενα πι. Και ταλαιπωρείται εδώ και μέρες, δυστυχώς. Βέβαια. Σωματικά, ψυχικά. Δυσάρεστα το περιστατικό συνέβη την ημέρα της γιορτής του Αγίου Αθανασίου, καθώς ο Αθανάσιος Βαρδανίκας είναι το θύμα των αδέσποτων σκύλων, τον οποίο νομίζω ότι έχουμε τη μαρτυρία του, με αυτήν να σας αποχαιρετήσουμε από τον Τολεμαϊδα. Καλό σου απόγευμα, Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ. Πάμε να δούμε λοιπόν την καταγγελία του κυρίου Βαμβανίκα. Τι έγινε, πού κοντά έγινε. 18 Ιανουαρίου, την ημέρα της γιορτής μου, πήγα στην εκκλησία, άναψα το κεράκι μου σαν χριστιανός Ορθόδοξος. Στην Αγία Τριάδα. Από εκεί έφυγα, πήγαινα για το σπίτι μου. Σιγά πάω, έρχεται ένα μαύρο σκυλί από πίσω, με αρπάζει, με ρίχνει κάτω, γλιστράω, έρχονται και τα άλλα από μπροστά και με πήραν το σκούφα το κεφάλι, έσπασα το ισχύο, έτρεμα σαν το ψάρι. Χτυπήσατε, πέσατε κάτω. Έπεσα κάτω, όρμησαν και πάνω μου, ευτυχώς, φύλαξε ο Θεός, δεν με έκοψαν τα μούτρα. Αυτό έχουν σε πάνω. Λίγο μια γρατσουνιά μικρή από πίσω, δεν πρόλαβα. Γιατί είχα την μπαστούνη και τα δείξα. Και τώρα είστε με το πι. Είμαι με το πι. Με βοήθησαν δύο παλικαράκια. Λοιπόν, και σηκώθηκα, ειδοποίησαν, ήρθε το ΕΚΑΦ και με πήρε και με έφερε στο νοσοκομείο. Έχω τόσες μέρες. Έχετε σπασμένο ισχύο. Σπασμένο ισχύο. Και έχω λοιπόν, είμαι τόσο καιρό με μπιμπιλίνο. Μάλιστα, κύριε. Τι λέτε, Άνση. Ανησυχήσατε. Να πω όχι, είναι ψέμα. Ταλαιπωρείτε τώρα ο... Ταλαιπωρείτε όλη η οικογένεια. Όλη η οικογένεια. Όλη η οικογένεια. Τώρα τι λένε οι γιατροί. Τώρα με κάνανε μια αλλαγή. Θα έρθω τέλεια του μηνός να ξανά με κάνουν ακτίνες. Ακτίνες. Και καταλαβαίνεις. Από εδώ και πέρα, τι προμηνύεται να βγάλουν. Κάτι πρέπει να γίνει με τα δέσποτα. Και πάμε στη Φλόρινα και στο Θανάση Γεωργούλα. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα, Φωτεινή, και καλή εβδομάδα σε όλους. Έλα, σ' ακούμε, Θανάση. Θα ξεκινήσω διημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Αμίντεο. Mm-hmm. Αξιόλογη πρωτοβουλία του Δήμου Αμιντέου να παρουσιαστεί μέσα από αυτή την συνάντηση, ημερίδα, εκδήλωση, η ιστορία του Αμιντέου. Και τι δεν υπόθηκε για τα πάντα που έχουν σχέση με τα ιστορικά δεδομένα της πόλης.
ακούστηκαν στην αίθουσα του πολιτιστικού κέντρου, στην διμερίδα αυτή που πραγματοποιήθηκε Σάββατο απόγευμα και Κυριακή πρωί. Να παραμείνουμε στο Αμίντο, μιας που μιλήσαμε για την εκδήλωση αυτή. Είχαμε την Παρασκευή την εκλογική συνέλευση της στέγης γραμμάτων και παράλληλα την κοπή της Βασιλόπιτας. Γιατί από εκεί και πέρα Φωτεινή ήταν ένα τριήμερο, δόξα τω Θεώ, όλοι οι σύλλογοι κατάφεραν την ίδια ώρα, το έχω ξαναπεί εγώ αυτό πολλές φορές. Παντού συμβαίνει, Θανάση. Να κόβουν την πίτα τους και έτσι αγνοούν με αυτόν τον τρόπο και τους δημοσιογράφους, διότι δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν όλες οι εκδηλώσεις. Πολλοί σύλλογοι όμως και δεν γίνεται και καθημερινές, οπότε εγώ τώρα κάνω το συνήγορο του διαβόλου, όπως καταλαβαίνεις. Ναι, αλλά δεν μπορεί τώρα 10 εκδηλώσεις σε μία μέρα. Εγώ θα σταθώ στις σημαντικότερες, διότι δεν μπορώ να μην αναφερθώ στο 2, όπου γίνεται καταπληκτική δουλειά και βέβαια είχαμε το Σάββατο το βράδυ και μία παρουσίαση της Βιολέτας Λούστα. Κάνω ένα λάθος. Μου διαφεύγει το όνομα τώρα, σκεφτόμουν κάτι άλλο. Δεν πειράζει, είμαστε live και συμβαίνουν αυτά, Θανάση. Στην αίθουσα του Πολιτιστικού Κέντρου μια καταπληκτική δουλειά πραγματοποιήθηκε. Και από εκεί και πέρα να πω ότι είχαμε και την κοπή της Βασιλόπιτας της Ευξήνου Λέσχης Φιλότα, του Φυσιολατρικού Ομίλου, του Συλλόγου Συνταξιούχων Δασκάλων Κινηπιαγωγών, του Συνδέσμου Διαιτητών. Πάρα πολλές εκδηλώσεις. Σίγουρα κάποια θα μου διαφεύγει από αυτές. Εγώ θα σταθώ επίσης σε μία κίνηση που έγινε σήμερα από καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας εδώ στην Πλώρινα, τη κυρία Τάχου, η οποία για άγνωστο λόγο επιλεκτικά προσκάλεσε δημοσιογράφους και κατήγγειλε, δεν ξέρω εγώ τι ακριβώς υπόθηκε, διότι δεν ήμασταν παρόντες. Θεωρώ όμως ότι τέτοιου είδους ενέργειες με επιλογή δημοσιογράφων και αποκλεισμούς και σε ποια θεσμικούς κυρία, φορείς... Ποια είναι η κυρία αυτή, η καθηγήτρια? Η κυρία Τάχου. Η κυρία Τάχου. Ναι, η οποία τι διδάσκεις, ποια η έδρα της? Είναι νομίζω ιστορικός. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να εκφράζει και να αντιπροσωπεύει το Πανεπιστήμιο στις αίθουσες του Πανεπιστημίου και να αποκλείει μέσα ενημέρωση της περιοχής. Τέλος πάντων, αυτά, ξέρεις, εμείς οι παλιότεροι Φωτεινοί έχουμε μάθει και λέμε πληρώνονται στη δημοσιογραφία. Το αφήνω ασχολίαστο, γιατί νομίζω ότι όλα τα μέσα δικαιούνται και πρέπει να έχουν πρόσβαση και να γνωρίζουμε, γιατί ενδεχομένως αυτό που ήθελε η κυρία Τάκου, είπαμε... Η κυρία αυτή προφανώς ήθελε κάτι να επικοινωνήσει προς τα έξω. Οπότε έχασε έναν διάβλο. Αυτό. Εγώ δεν μπορώ να πω αν πληρώνονται ή όχι, αλλά σίγουρα έχασε έναν διάβλο επικοινωνίας την δεδομένη, την συγκεκριμένη στιγμή. Φυσικά και αν θέλει να επικοινωνήσει μαζί μας, τα τηλέφωνα αναγράφονται. Εγώ θα έλεγα και το εξής, επειδή ακούγεται και το όνομά της για το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, θα έπρεπε να είναι διπλά προσεκτική, γιατί οι χώροι αυτοί δεν είναι χώροι αναρρίχησης. Είναι χώροι εκμάθησης και σπουδών φοιτητών και οτιδήποτε άλλο πολιτιστικό έχει σχέση με το Πανεπιστήμιο. Το ευαίσθητο σημείο χτύπησες, Θανάση, γιατί μόλις πριν από λίγο αυτό αναφέραμε, ότι δεν χωρούν προσωπικές φιλοδοξίες σε ό,τι έχει να κάνει με την τριτοβάθμια εκπαίδευση του τόπου. Στον οποιονδήποτε τομέα. Θα δούμε τι θα γίνει. Τέλος πάντων. Αλλάζουμε σελίδα, Θανάση. Ας ελπίσουμε ότι της ξέφυγε της κυρίας αυτής, της διέφυγε κάτι. Κοίταξε, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να το επισημάνουμε. Οπότε, αν της ξέφυγε, να μην της ξαναξαφεί. Πώς είπες, Θανάση, συγγνώμη. Λέω, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να το επισημάνουμε. Βέβαια. Γιατί αν γίνονται τέτοια λάθη, να διορθώνονται. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Καλό απόγευμα σε όλους. Καλό απόγευμα και σε εσένα, Θανάση. Εμείς θα μείνουμε στην Φλόρινα και πάμε να δούμε την εκδήλωση εκεί που έκανε ο Σύλλογος Εφέδρων Αξιωματικών. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλαίο σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων. Εκδήλωση για την κοπή της Βασιλόπιτας πραγματοποίησαν τα μέλη της Λέσχης Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων Φλόρινας. Ομιλία πραγματοποίησαν ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Γιώργος Χουστουλάκης και ο ταμείας Γιώργος Μωστάκης. Η Λέσχη μας όλα αυτά τα χρόνια προσπαθεί να δείξει το καλύτερο της σε αυτό,
είτε εκπαιδεύοντας τα μέλη της λέσχης μας με συνεχείς ασκήσεις, αναγνωρίσεις σε όλων περιοχών, είτε με την πολιτική προστασία, για να βοηθήσουμε την πατρίδα μας σε όποια δύσκολη ανάγκη έχει. Υγεία και ευτυχία σε όλους μας και σε εμάς και στις οικογένειές μας. Τον Δήμο εκπροσώπησε ο Δήμαρχος Φλόρινας Γιάννης Βοσκόπουλος, ο οποίος κέρδισε το φλουρί, και ο Αντιδήμαρχος Θόδωρος Δημόπουλος. Επομένα, θέλω να ευχαριστήσω τη Λέσχη, τον Πρόεδρο, τον Δέλτα Σίγμα για αυτή την πρόσκληση. Να ευχηθώ σε όλους σας χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία πάνω απ' όλα σε εσάς και τις οικογένειές σας. Καλή χρονιά σε όλους σας, καλή χρονιά με υγεία σε εσάς και τις οικογένειές σας. Και εύχομαι στη Λέσχη ειδικών δυνάμεων πάντα να είναι έτσι όπως είναι, δηλαδή να προσφέρει στην κοινωνία. Και πάμε στα Γρεβενάκια, στο Χρήστο Μιμή. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα, Φωτεινή. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε σε όλους. Από τα Γρεβενά, από τα συνεφιασμένα Γρεβενά, είχαμε πάρα πολλές εκδηλώσεις, Φωτεινή, τις προηγούμενες ημέρες. Είχαμε, θα έλεγα, την κορυφαία, έτσι, αν θέλεις, εκδήλωση που πραγματοποιείται και έχει να κάνει βέβαια με χορούς συλλόγων. Ήταν η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Γρεβενών, που έτσι με Λεπά και Κολέτσα, με Χριστίνα Κολέτσα, κέρδισαν τις εντυπώσεις και είχαν πάρα πολύ κόσμο. Ωραία. Είχαμε την έλευση εκείνη την ημέρα, Φωτεινή, και ένα απίστευτο κέφι, δεν σου κρύβω, από όλο τον κόσμο. Είχαμε τον βουλευτή Γρεβενών, είχαμε τον περιφερειάρχη μας, είχαμε τον αντιπεριφερειάρχη μας, είχαμε τον δήμαρχο Γρεβενών. Υπήρχε έτσι μια πληθώρα. Θα δείξουμε και το ρεπορτάζ αμέσως μετά, Χρήστο, την ανταπόκρισή σου. Να πω επίσης ότι κάτι που με στεναχώρησε, Φωτεινή, εκείνη την ημέρα, δημοσιεύτηκε σε ένα τοπικό blog, site, όπως θες πες το, ότι εκείνη την ημέρα ο βουλευτής Γρεβενών δέχθηκε τις αποδοκιμασίες του κόσμου, παράτησε το μικρόφωνο. Είναι όντως έτσι, Χρήστο? Δεν ήταν καθόλου έτσι, Φωτεινή, και μου κάνει εντύπωση και έχω συνομιλήσει με αρκετά site τα οποία δυστυχώς αναμετέδωσαν μια ψευδέστατη, ένα fake news, μια τέτοια είδηση. Γιατί σε κάνει εντύπωση, Χρήστο? Προεκλογική περίοδος έχει αρχίσει και με τον χειρότερο τρόπο. Να σου πω κάτι, Φωτεινή, όταν έχεις ένα site... Όταν παραπληροφορείς, για εμένα είναι ο χειρότερος τρόπος. Φωτεινή, να σου πω κάτι, όταν έχεις ένα site που λέγεται Πρώτο Θέμα, που έχει 8 εκατομμύρια μοναδικούς αναγνώστες για έναν μήνα, όταν έχεις ένα site το in.gr, όταν υπάρχουν site τα οποία εμπιστεύονται ένα blog, μια αστεία, ένα fake news Γρεβενών, και λένε ότι συνέβη αυτό με τον βουλευτή. Εξαρτάται τι επιλέγει ο καθένας για να αναδείξει. Πρώτη πηγή. Συγγνώμη, και εγώ και, δημοσιεύω... και το τι υπάρχει πίσω και τι σκοπιμότητα υπάρχει πίσω από αυτό που θέλει να αναδείξει ο καθής σου. Υπενθυμίζω πόσες φορές έκλεινε το στρατόπεδο των Γρεβενών. Εδώ μαζί τα λέγαμε, Χριστό. Φωτεινή, δεν πέρασε πολύ καιρό. Η μνήμη μας δεν είναι κοντή. Φωτεινή, ανεβάζω 40 με 50 ειδήσεις τόσο στον ΑΕΤΟ ή στο starpavlafm.gr και πάντα επιλέγω οι πηγές μου να είναι έγκριτες. Όταν βλέπω όμως αυτές τις μέχρι πρότινος θεωρούμενες έγκριτες πηγές να αναπαράγουν ένα ψευδέστατο γεγονός, γιατί ήμουνα, να σου το πω, ρε Φωτεινή, ο Star FM και ο ΑΕΤΟ ήμασταν εκεί μόνο εμείς. Είχα και κάμερα και ήχο και πάρα πολλές φωτογραφίες, 350 φωτογραφίες ανέβασα. Τα είδα, Χρήστο, τα είδα. Και έχω ξέρεις ότι σε παρακολουθώ έτσι διαδικτυακά. Έχω μεταδώσει και το βίντεο του βουλευτού που μιλάει. Έχει κληθεί στο Βήμα και ο βουλευτής και ο περιφερειάρχης και όλοι οι επίσημοι ήταν εκεί. Τελειώνει, ολοκληρώνει την ομιλία του. Ακούγονται για 2 δευτερόλεπτα κάποια αλλά ακούστηκαν και πάρα πολλά χειροκροτήματα. Δηλαδή δεν θέλω να πάρω την πλευρά του βουλευτού αυτή τη στιγμή. Απλά είναι ένα γεγονός το οποίο έτσι με εξητάει. Σε ενόχλησε, δηλαδή, η παραπληροφόρηση, γιατί ήσουν παρόν. Σκέψου όμως οι χιλιάδες των οποίων δεν ήταν παρόντες και το διάβασαν, τι εντύπωση δημιουργήθηκε. Κάποιος αυτό λοιπόν είναι ήταν... το ζητούμενο όσων έχουν αναπαραγάγει αυτή την είδηση. Οπότε μην το ψάχνεις. Και πιστεύω ότι θα δούμε πολλά και χειρότερα κατά την διάρκεια και ως τις εκλογές. Αμέτρητα site, Φωτεινή, δηλαδή όταν βλέπεις, παραδείγματος χάρη, από το Πρώτο Θέμα που τον τελευταίο καιρό δεν παίρνω συχνά ειδήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει θεωρείται ίσως το μεγαλύτερο site στο ίντερνετ. Όταν βλέπεις να αναπαράγουν, όταν μάλλον τη δημοσίευει το συγκεκριμένο θέμα, και στη συνέχεια ένα site από τα Τρίκαλα, από την Καρδίτσα, από το Χίο, από
την Κρήτη, από οπουδήποτε. Μάλιστα. Βλέπει αυτή την είδηση. Αποκατάσταση της αλήθειας, λοιπόν, ήσουν παρόν εκεί. Δεν έχει καμία σχέση αυτό που δημοσιεύτηκε με αυτό που έγινε στην πραγματικότητα. Επειδή αγανάκτησα, Φωτεινή, πάρα πολύ, έχω στείλει σε όλα, σε αυτά τα κεντρικά, αν θέλεις, site, τα οποία θεωρούσα μέχρι πρότινος κεντρικά site και αξιόπιστα. Τους έχω στείλει μια επιστολή, τους αναλύω πώς έγινε το γεγονός και τους λέω: μπείτε το πιο απλό. Εσείς χρησιμοποιείτε. Περιμένεις την αποκατάσταση. Όχι, προσπαθώ. Αν υπάρξει αποκατάσταση, στείλ το και σε εμάς. Είμαι περίεργη να δω αν όντως υπάρξει αποκατάσταση της αλήθειας. Το πιο απλό που μπορούν να κάνουν όλοι είναι να μπουν στο star.fm.gr ή στο blog του ΑΕΤΟΥ, στην εκδήλωση της ελληνικής αστυνομίας, να δουν το πρώτο βίντεο και στο 7ο ακριβώς λεπτό τελειώνει η ομιλία, και όχι παρατά το μικρόφωνο, ο κόσμος φωνάζει, δεν τον αφήνουν να ολοκληρώσει την ομιλία του. Δηλαδή, είναι ένα γεγονός το οποίο έτσι είναι απερίγραπτο. Δηλαδή, βλέπεις με τα μάτια σου κάποια πράγματα και μετά διαβάζεις από κεντρικά site και μάλιστα θεωρούμενα αξιόπιστα μια είδηση η οποία δεν υφίσταται. Δεν είναι η πρώτη φορά. Και πολύ φοβάμαι ότι δεν είναι η τελευταία. Δεν θα είναι η τελευταία. Αυτά, Χρήστο, από τα Γρεβενά. Επειδή σας έχω καλύψει πάρα πολύ χρόνο, είχαμε δεν πάρα πολλές εκδηλώσεις. Δεν πειράζει. Καλά είναι να μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους. Έτσι, δηλαδή ήταν κάτι το οποίο. Και να σου πω και κάτι, Φωτεινή, δεν είμαι και φίλα προσκύμενο στον Χρήστο τον Μπιάλας και στο λέω ξεκάθαρα. Δηλαδή, όταν όμως βλέπω μια αδικία ναι, η οποία συμβαίνει, πρέπει να πούμε την αλήθεια και την αλήθεια πρέπει να την ψάχνουμε, δυστυχώς. Δηλαδή, κάποια site τα οποία τα θεωρούσαμε αξιόπιστα, τελικά αποδεικνύονται. Είσαι απολύτως σαφής, Χρήστο. Έλα, πάμε στις άλλες ειδήσεις. Να σας πω για τα αθλητικά. Είχαμε επιτυχία. Μια τεράστια επιτυχία για την πολύ καλή αθλήτρια των Γρεβενών, για την Ελενητή Κουτσαλιάρη, η οποία σε κάποιους αγώνες που γίνανε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε στην Αθήνα, πέτυχε στο μήκος, γιατί είμαστε και αθλητές του μήκους στο Στίβο, έχουμε επιτυχίες όπως και με τον Τεντόγλου, τον Μίλτο, πέτυχε 6,27 μέτρα άλμα και κατά 3 εκατοστά λιγότερα από το όριο που θα μπορούσε να την οδηγήσει στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα, K23, είναι 21 χρονών η Ελένη, μια πολύ καλή μου φίλη. Είχαμε επίσης επιτυχία για την ομάδα του Πρωτέα και θα ήθελα να τελειώσουμε εδώ πέρα, Φωτεινή. Ο Πρωτέας έκανε περίπατο και στην Θεσσαλονίκη, νίκησε την ομάδα του Μαντουλίδη, όπως συνέβη και στον πρώτο γύρο, τώρα ξεκίνησε ο δεύτερος γύρος. Να πούμε ότι η ομάδα του Μαντουλίδη, Κολέγιο Μαντουλίδη, πολύ καλή ομάδα, πολύ δυνατά καλή κορμιά, ομάδα. Ψηλά άτομα, μέσα στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν είναι τυχαίο όνομα, βέβαια, έτσι είναι. Συγχαρητήρια λοιπόν για άλλη μια φορά στον Πρωτέα. Προελάβνει ο Πρωτέας. Προελάβνια, έτσι, αυτή ήταν η λέξη που χρησιμοποίησα και εγώ. Λοιπόν, αυτά, την επόμενη Κυριακή, αυτά την επόμενη Κυριακή έχουμε την ομάδα της Νίκης Βόλου μέσα στα Γρεβενά. Να πω ξανά. Καλή εβδομάδα, Φωτεινή. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Εμείς ευχαριστούμε, Χρήστο. Σε αυτό το σημείο θα περάσουμε να δούμε την εκδήλωση, αυτό που μόλις μας είπε πριν από λίγο ο Χρήστος, την εκδήλωση των αστυνομικών υπαλλήλων Γρεβενών. Σε μια κατάμεστη αίθουσα του Κέντρου Διασκέδασης Ιχοδρόμιο στα Γρεβενά, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Γρεβενών πραγματοποίησε το βράδυ του Σαββάτου με απόλυτη επιτυχία τον ετήσιο χορό της. Ο πρόεδρος της Ένωσης, Γρηγόρης Ευαγγέλου, καλωσόρισε πρώτα τον κόσμο, δίνοντας το λόγο στους επίσημους για τους καθιερωμένους χαιρετισμούς, ενώ αμέσως μετά ο μοναδικός Λευτέρης Πανταζής, η ανεπανάληπτη Χριστίνα Κολέτσα, ο βιρτουόζος στο βιολί Γρεβενιώτης Ζήσης Κασιάρας, καθώς επίσης και άλλοι καλλιτέχνες, χάρισαν στους παρευρισκόμενους πολλές μουσικοχορευτικές στιγμές. Σε όλους με υγεία, για εσάς, για τις οικογένειες, για όλο τον κόσμο. Είμαι ευτυχής που για δεύτερη συνεχή χρονιά ετοιμά η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Γρεβενών και έχω τη χαρά να είμαι εδώ συμπρόσωπος της Ισπανίας Ομοσπονδίας Αστυνομικών Υπαλλήλων για δεύτερη χρονιά σε ένα κατάμεστο μαγαζί που δείχνει ότι ο χορός της Ένωσης Αστυνομικών είναι ένα σημαντικό γεγονός για την κοινωνία των Γρεβενών. Επιθυμώ να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου όλες και όλους σας για όσα προσφέρατε την προηγούμενη χρονιά.
Εγώ να πω ότι έχουμε μια άριστη συνεργασία, είχαμε και θα έχουμε με την Ένωση αλλά και με την Αστυνομική Διεύθυνση. Αυτό νομίζω φέρνει αποτελέσματα, όπως όταν έγινε η αναδιοργάνωση της υπηρεσίας είχαμε την αναδιοργάνωση με τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα και διασφαλίσαμε όλες τις θέσεις εργασίας των αστυνομικών στον ΟΜΟ. Στη συνέχεια την δημιουργία του τμήματος παιδαγωγών και βέβαια το μεγάλο έργο το οποίο με πάρα πολλά προβλήματα, με πολλούς τεκνοπολογίες, με ζητήματα τα οποία το πολεμήσαμε και μιλάμε για το αστυνομικό μέγαρο, το οποίο Δευτέρα-Τρίτη βγαίνει στην πλατφόρμα του Υπουργείου η ημερομηνία της δημοπράτησης. Ένα έργο που επιτέλους έχει φτάσει στο τέλος του. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Απόψε η βραδιά δεν είναι για λόγια, είναι για διασκέδαση. Θέλησα να έρθω κοντά σας για να γνωρίσω το πολύτιμο έργο σας. Κάνουμε το ελάχιστο σε εσάς, κάνετε το πολύτιμο για μας. Αν είστε καλά και ασφαλείς, εσείς θα είμαστε και εμείς καλά. Καλή χρονιά! Συγχαρητήρια στα παιδιά, συγχαρητήρια στον πρόεδρο, στο σύλλογο, τα οποία αγωνίζονται και θα αγωνίζονται, πιστεύω, πολύ καλύτερα από εδώ και πέρα. Και πιο δυναμικά. Όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολλά. Είναι η ένατη χρονιά που είμαι δίπλα σας. Είμαι, θα είμαι πάντα δίπλα σας σε όλα τα δίκαια εγκλήματα. Όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ασφάλεια και για όλες τις επιτυχίες που έχετε. Καλή χρονιά, υγεία, ευτυχία και ό,τι επιθυμείτε. Σε αυτό το σημείο θα περάσουμε σε διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε θα είναι μαζί μας ο γιατρός, παθολόγος, διαβητολόγος, ο κύριος Σταύρος Γιαννακίδης. Πολύ μικρό διαφημιστικό επιστρέφουμε. Επιστρέψαμε στην ώρα αιχμής και πριν πάμε στον καλεσμένο μας, πάμε γρήγορα στην Καστοριά και στο Θανάση Μπατσόπουλο να μάθουμε την ειδησιογραφία της ημέρας. Καλησπέρα, Θανάση. Καλησπέρα, Φωτεινή. Καλησπέρα σε εσένα και τους τηλεθεατές, στους οποίους εύχομαι καλή εβδομάδα. Να πούμε λοιπόν από Καστοριά πως από το Σάββατο 2 Δευτέρου του 19 έχει εξαφανιστεί μια νεαρή κοπέλα από τους μανιάκους της Καστοριάς. Οι γονείς της μόλις διαπίστωσαν την απουσία της και δεν είχαν καμιά επικοινωνία μαζί της, δήλωσαν την εξαφάνισή τους στην ασφάλεια Καστοριάς, η οποία από τη στιγμή εκείνη χτενίζουν όλο τον ομό για να, προκειμένου να την εντοπίσουν και βέβαια αναζητούν όλες τις περιπτώσεις από τις οποίες μπορεί να έχει εξαφανιστεί η κοπέλα αυτή. Τι ηλικία, Θανάση, μπορούμε να δώσουμε περισσότερα στοιχεία? Δεν έχουμε περισσότερα στοιχεία. Φαίνεται τα προσωπικά δεδομένα. Ναι, ναι, σεβαστό. Νεαρή κοπέλα είναι, λέει, η οποία από το Σαββάτο έχει χαθεί και η αστυνομία την ψάχνει παντού στον νομό. Δεν έχουμε άλλα στοιχεία. Περιμένουμε ότι θα βρεθεί σώα και αυλαβείς η κοπέλα. Ακριβώς. Να πάμε όμως σε δύο άλλες ειδήσεις. Εξαιτίας προγραμματισμένων, λέει, εργασιών ο Δήμος Καστοριάς στη δεξαμενή ΙΔΕΙΑΚ μάλλον, στη δεξαμενή ίδρυψης στο Ξενία, θα υπάρξει έλλειψη νερού στη χαμηλή ζώνη τις μεσημβρινές ώρες. Τι εργασίες είναι αυτές δεν ξέρουμε, πάντως κάτι πρέπει να έχει στο νου του ΙΔΕΙΑΚ για να μπορεί να έχει μια τέτοια ενέργεια στη δεξαμενή της Χλώης, της του Ξενία. Και να κλείσω ότι πραγματοποιήθηκαν πολλές πίτες χθες, δεν προλάβαινε να πας πουθενά. Εκείνη όμως που ξεχώριζε ήταν η πίτα των φίλων του περιβάλλοντος που έκοψαν οι φίλοι του περιβάλλοντος πάνω στην κορφή του Ναϊθανάση στο ιδηλιακό αυτό σημείο της Καστοριάς με πάρα πολύ κόσμο όπου προσφέρθηκε πατσάς, κρασί και μεζέδες και βέβαια και τα κομμάτια της παραδοσιακής πίτας. Μάλιστα. Αυτά από Καστοριά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε εσένα, Θανάση. Σε ευχαριστώ πολύ. Εμείς ερχόμαστε εδώ στο στούντιο. Πάμε να δούμε ένα πολύ μικρό βίντεο και επιστρέφουμε.
Η εποχική γρίπη είναι εδώ. Προφύλαξε τον εαυτό σου και τους γύρω σου. Κάθε χειμώνα, η γρίπη προκαλεί ασθένεια, εισαγωγές σε νοσοκομεία και πρόωρους θανάτους που μπορούν να προληφθούν. Υπολογίζεται ότι σχεδόν το 90% των θανάτων που συνδέονται με τη γρίπη είναι άτομα προχωρημένης ηλικίας. Επίσης, τα άτομα με χρόνια νοσήματα κινδυνεύουν περισσότερο. Τώρα που κυκλοφορεί ο ιός της γρίπης, ας προφυλαχτούμε. Αποφεύγουμε την άμεση επαφή με ασθενείς. Πλένουμε τα χέρια μας συχνά. Αποφεύγουμε να αγγίζουμε μάτια, μύτη και στόμα. Όταν βήχουμε ή φτερνιζόμαστε, καλύπτουμε το στόμα και τη μύτη μας με χαρτομάντιλο. Εάν δεν έχουμε, προτιμάμε να βήξουμε ή να φτερνιστούμε στο εσωτερικό του αγκώνα μας. Εάν είμαστε άρρωστοι, παραμένουμε στο σπίτι, μακριά από τον χώρο εργασίας ή το σχολείο και περιορίζουμε τις επαφές μας. Αυτά τα απλά μέτρα προσωπικής υγιεινής βοηθούν να περιορίσουμε την εξάπλωση της γρίπης. Κάθε χρόνο, ένα αποτελεσματικό και πολύ ασφαλές εμβόλιο κατά της γρίπης είναι διαθέσιμο για όλους. Ωστόσο, οι επίσημες οδηγίες συστήνουν τον αντιγρυπικό εμβολιασμό ιδιαίτερα για τα άτομα που βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Επιπλέον, συστήνεται ο εμβολιασμός των επαγγελματιών υγείας, καθώς ακούσια μπορεί να μολύνουν ευάλωτους ασθενείς. Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων. Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Μάλιστα. Και όπως σας προείπαμε, είναι μαζί μας ο γιατρός, ο παθολόγος, διαβητολόγος, ο κύριος Σταύρος Γιαννακίδης. Καλησπέρα, κύριε Γιαννακίδη. Καλησπέρα και σε εσάς και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας για άλλη μια φορά, που πραγματικά είναι μια εκπομπή η οποία ενημερώνει πάντα με θέματα τα οποία αφορούν τους πολίτες, που έχει να κάνει με την υγεία τους και είναι ό,τι σημαντικότερο να ενημερώνεται ο πολίτης και οι συμπολίτες μας για τα θέματα υγείας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννακίδη, και είναι η περίοδος, νομίζω, αυτή. Εποχική γρίπη, λοιπόν, αρχίσαν τα δημοσιεύματα και γενικότερα τηλεοπτικές εκπομπές και δημοσιεύματα τα οποία μας έχουν πολύ λίγο πριν από τον πανικό. Οπότε θέλω να μας εξηγήσετε τι είναι η γρίπη, είναι η εποχική γρίπη, αν η γρίπη η φετινή, ο τύπος ο φετινός, ο ιός είναι επικίνδυνος, θα πάρουμε όλα από την αρχή. Ωραία. Καταρχήν να πούμε ότι δεν χρειάζεται πανικός. Πάντα η γρίπη και η λεγόμενη εποχική γρίπη, γιατί τη λέμε εποχική γρίπη, γιατί ξεκινάει μία περίοδος από τον Δεκέμβριο κυρίως και έχει μία μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων γρίπης, όπου περίπου είναι, εξαρτάται και από την περίοδο, μπορεί να καταλήξει μέχρι τον Μάρτιο. Ναι. Ωστόσο, υπάρχουν εποχές, υπάρχουν χρονολογίες και σύμφωνα και πάντα με το Κέντρο Ειδικών Λοιμόξεων, το ΚΕΛΠΝΕΟ, όπου εκεί γίνονται στατιστικά και μπορούν και ελέγχονται όλες οι ομάδες ατόμων που έχουν τη γρίπη, η οποία έχει τρία στελέχη, είναι η Α, η Β και η Σ. Ωστόσο, αυτή που κυριαρχεί μπαίνει σε μια βάση δεδομένων, έτσι ώστε το επόμενο αντιγρυπικό εμβόλιο, το οποίο ήδη είναι και τετραπλό που έχει ξεκινήσει και από την προηγούμενη χρονιά, να συμπεριλαμβάνει όλα αυτά τα στελέχη τα οποία ήταν την προηγούμενη χρονιά και ενδεχομένως στατιστικά της επόμενης χρονιάς. Έτσι παρασκευάζεται λοιπόν και το εμβόλιο. Το αντιγρυπικό εμβόλιο, το οποίο, όπως είπαμε, φέτος στην χρονολογία 18-19 είναι τετραδύναμο. Παρατηρήθηκε πέρσι, με στατιστικά στοιχεία πάλι πάντα από το ΚΕΡΠΝΕΟ και όχι να λέμε αυθαίρετα τι ακούμε και τι βλέπουμε, γιατί αυτά είναι πάντα αποτυπωμένα εκεί, ότι στην περσινή χρονιά το 17-18 η εποχική γρίπη ξεκίνησε πολύ νωρίτερα από ό,τι φέτος, ξεκίνησε δηλαδή από τα μέσα Δεκεμβρίου, ενώ φέτος ξεκινάει μετά περίπου τις γιορτές και αρχίζει και έχει μια κορύφωση και θα πούμε και ηλικιακά που είναι η κορύφωσή της. Ωστόσο, και έχει και ήταν, επικρατούσε από ό,τι φέτος ο τύπος Β της γρίπης και πολύ λιγότερο ο τύπος Α. Και φυσικά υπάρχουν και κάποιοι υπότυποι που βέβαια έτσι τους πολίτες δεν τους αφορά. Κύριε Γιαννακίδη, φέτος όμως, ναι, έτσι, φέτος όμως πάμε σε αντίστροφα. Δηλαδή επικρατεί επιτοπλίστων η γρίπη του τύπος Α, και μάλιστα ο υποτύπος Ι1Ν1 και πολύ λιγότερο ο υπότυπος Ι3Ν2
Και αυτό βέβαια, σύμφωνα και με τα στοιχεία, συμπεριλαμβάνεται μέσα στον αντιγρυπικό εμβολιασμό. Γι' αυτό λέμε ότι δεν χρειάζεται να υπάρχει ανησυχία στους πολίτες. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αν και ξεκίνησε αργά, ωστόσο, έχουμε μέχρι στιγμής 18 νεκρούς και πολλά τα περιστατικά τα οποία χρήζουν εντατικής θεραπείας. Πάμε λίγο σε αυτό το κομμάτι για να πούμε λίγο για τον αφορά και για τους θανάτους. Να πούμε ότι πέρσι είχαμε περίπου γύρω στα, πάντα με στοιχεία του Κελπνίου, γύρω στους 107 νοσηλευόμενους σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Φέτος είμαστε περίπου γύρω στους 117 νοσηλευόμενους. Πέρσι είχαμε 42 θανάτους από τη γρίπη και κυρίως, όπως είπαμε, ένα 60% ήταν οι 6 δηλαδή στους 10 ήταν από τύπο Β και οι 4 ήταν από τον τύπο Α. Φέτος οι θάνατοι, και αυτό βέβαια μέχρι τις αρχές της χρονιάς, την πρώτη εβδομάδα, γιατί συνήθως πάει κατά μια εβδομαδιαία επιτήρηση της γρίπης, της εποχικής γρίπης, στην πρώτη εβδομάδα είχαμε περίπου γύρω στους 6 θανάτους. Ωστόσο, την τελευταίες δύο εβδομάδες και κυρίως την προηγούμενη εβδομάδα, η καταγραφή είναι ότι είχαμε 12 θανάτους. Συνολικά δηλαδή οι θάνατοι μέχρι στιγμής είναι γύρω στους 18. Υπήρξε μια άνοδος έτσι. Εδώ θέλω να πούμε ότι από τους 18 θανάτους που αναφέρουμε, οι 14 ήταν νοσηλευόμενοι σε μονάδα εντατικής θεραπείας και ήταν μάλιστα εμβολιασμένοι με το αντιγρυπτικό εμβόλιο το 1/7, δηλαδή γύρω στο 15% από αυτούς. Κυρίως όμως είναι άνδρες, ήταν άνδρες, 14 περίπου άνδρες και οι υπόλοιποι 4 είναι γυναίκες. Εμβολιασμένοι ωστόσο, κυρία Γιαννακίδη, μπορούν να υπάρξουν επιπλοκές σε έναν ασθενή ο οποίος έχει εμβολιαστεί, ναι. Όχι υποτίθεται, είναι οχυρωμένος φυσικά, αν εμβολιαστεί. Να πούμε ότι, να προσθέσουμε μάλλον σε αυτά τα περιστατικά που νοσηλεύτηκαν στη μονάδα εντατικής θεραπείας, ο μέσος όρος ηλικίας είναι γύρω στα 65 χρόνια, όπως είδαμε και το βίντεο. Ωστόσο, μιλάμε για ιδιαίτερα μεγάλους. Ωστόσο, όλα αυτά τα άτομα, τα νοσηλευόμενα ήταν και είναι, και ακόμα νοσηλεύονται κάποιοι που νοσηλεύονται, είναι υψηλωτά του κινδύνου. Είναι υψηλού κινδύνου, επιβαρημένοι. Με χρόνιες καρδιοπάθειες, με νεφροπάθειες, με ζαχαροδιαβήτη. Οπότε λέτε ότι επιπλοκές. Βεβαίως, οι οργανισμοί αυτοί, ως οργανισμοί είναι εξασθενημένοι, μια άμυνα η οποία, ναι μεν, μπορεί να έχουν οχυρωθεί με το αντιγρυπτικό εμβόλιο, αλλά και πάλι είναι η άμυνά τους πάρα πολύ χαμηλή. Και αυτό σημαίνει ότι είναι πολύ ευάλωτοι στο να και επιρρεπείς στις επιπλοκές της γρίπης, που κυρίως η κυρία επιπλοκή της γρίπης, της εποχικής γρίπης, είναι η πνευμονία. Η οποία μπορεί να είναι και κεραυνοβόλος, δηλαδή μέσα στα πρώτα 24 ώρα, με πολύ έντονα συμπτώματα και να οδηγήσει τον ασθενή σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Και όσο ο οργανισμός του είναι πάρα πολύ εξασθενημένος και επιβαρημένος από, μπορεί να είναι, να έχει και 2-3 χρόνια νοσήματα. Υπάρχουν δηλαδή ασθενείς οι οποίοι έχουν πολύ πολύπλοκη συνδρομή και αυτό να τους οδηγήσει σε χαρότης διαβήτης, όπως μας λέγατε. Μαζί με καρδιοπάθεις, νεφροπάθεις και αυτό είναι ένα πάρα πολύ επιβαρυντικό στοιχείο. Μάλιστα. Κύριε Γιαννακίδη, υπάρχει, μάλλον θέλω να μας πείτε, γιατί επειδή είπατε πριν για πνευμονία, πώς θα ξεχωρίσουμε, να το πάμε πρώτα να μας πείτε την γρίπη, από ένα κοινό κρυολόγημα, πώς μπορούμε να καταλάβουμε την διαφορά, είναι εύκολο για τον ασθενή ή πρέπει να απευθυνθεί και ποια τα συμπτώματα στον γιατρό του. Κοιτάξτε, δείτε, ύστερα θα πάμε στις ηλικίες, που έχει την σύνδεση. Ένας πολίτης ο οποίος ασθενεί και τα πρώτα του συμπτώματα είναι ο υψηλός πυρετός, είναι η κακουχία, δηλαδή οι μυαλγίες, αρθραλγίες. Κυρίως όμως η γρίπη φέρνει πολύ έντονο πονοκέφαλο και πονόλαιμο και αρκετές φορές μας συνοδεύεται και από έντονο βήχα, αλλά πολύ υψηλό πυρετό. Ένα απλό κρυολόγημα, είναι αυτό που λέμε το κοινό κρυολόγημα, δεν κάνει τέτοια βαριά συμπτωματολογία. Δηλαδή ο υψηλός πυρετός, η γενικευμένη κακουχία, η αδυναμία, μπορεί να φτάσει μέχρι και 40. Δηλαδή μιλάμε για πολύ υψηλό πυρετό, ο οποίος καταβάλει τον οργανισμό και μέσα στα πρώτα 24 ώρα. Αρθαλγίες, μυαλγίες. Ναι, όλη αυτή η συμπτωματολογία. Ναι. Και εκεί ξεχωρίζει, βέβαια, ο ένας πολίτης το καταλαβαίνει και ως ασθενής ότι είναι πολύ έντονα τα συμπτώματα.
Βέβαια, πλέον πρέπει να απευθυνθεί στον γιατρό τους τις πρώτες ώρες και όλα, στο πρώτο 24ωρο, βλέποντας ότι επιμένει ο πυρετός και κυρίως το σύμπτωμα, το κύριο σύμπτωμα που πρέπει να τον οδηγήσει στον γιατρό είναι ο πολύ υψηλός πυρετός και βεβαίως όταν συνοδεύεται και από συμπτώματα, από το αναπνευστικό, όπως είναι μια δυσχέρεια στην αναπνοή, δύσπνοια δηλαδή, μια δυσκολία στην αναπνοή και ένας βήχας ο οποίος μπορεί κάποιες φορές να είναι πάρα πολύ έντονος και αυτά τα συμπτώματα είναι συμπτώματα που πρέπει να τον οδηγήσουν άμεσα σε ιατρική βοήθεια. Από εκεί και πέρα ο γιατρός κρίνει αν είναι θέμα της, είναι ίωση, γιατί είναι εντελώς διαφορετική αντιμετώπιση η μία ίωση από μία μικροβιακή λίμωξη. Και αυτό βέβαια από τα συμπτώματα που έχουμε και βεβαίως και από την έξαρση που υπάρχει και όπως είπαμε η τριάδα συνήθως της συμπτωματολογίας είναι ο πολύ υψηλός πυρετός, ο οποίος συνοδεύεται με πονοκέφαλο, πονόλαιμο και βήχα. Μάλιστα. Κύριε Γιαννακίδη, υπάρχουν φάρμακα για τη γρήπη? Βεβαίως. Υπάρχουν. Βεβαίως δηλαδή, υπάρχουν. Αν εγώ απευθυνθώ σε εσάς το πρώτο 12ωρο, εντοπίσω αυτά που μας λέτε, συμμορφωθώ και δω ότι έχω υψηλό πυρετό, έχω πονοκέφαλο, έχω βήχα και έρθω σε εσάς στις πρώτες 12 ώρες με τα φάρμακα και αν δεν έχω εμβολιαστεί, μιας και δεν ανήκω σε ομάδα υψηλού κινδύνου, με τα φάρμακα θα αναρρώσω? Βεβαίως. Πολύ πιο γρήγορα από ότι κάποιος ο οποίος ναι, δεν θα πάρει. Κοιτάξτε, δείτε, όπως είπαμε και προηγουμένως, οι ιώσεις δεν χρειάζονται αντιβίωση. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι κανόνας. Δεν χρειάζεται μέσα στη θεραπεία της γρήπης ή της οποιασδήποτε ίωσης να χορηγήσουμε αντιβίωση. Μονάχα όταν υποπτευόμαστε ως γιατροί ότι υπάρχει επιπλοκή, είτε λέγεται οτίτιδα, είτε λέγεται υγμωρίτιδα, είτε λέγεται μια αμυγδαλίτιδα, φάρυγκο αμυγδαλίτιδα ή ακόμα στο αναπνευστικό το κατώτερο βροχίτιδα ή τραχιοβροχίτιδα. Εκεί ναι, μπορεί το κρίνει ο γιατρός αν χρειάζεται να πάρει αντιβίωση. Ωστόσο, άτομα τα οποία δεν είναι, όπως λέτε και εσείς οι ίδιοι, ότι δεν είστε άτομο υψηλού κινδύνου, μπορούμε με απλά μέσα, με αντιπυρετικά, αναλγητικά και ενδεχομένως να χρειαστούν και αντιφλεγμονώδη όταν τα συμπτώματα είναι ήπια, δεν χρειάζονται εξετάσεις για να γίνουν, για να πούμε ότι πρέπει να γίνει οπωσδήποτε μια εξέταση αίματος ή ένα φαρυγγικό επίχρησμα ή έκπλημα ή ένα ρινοφαρυγγικό επίχρησμα. Αυτό συνήθως γίνεται όταν είναι τα συμπτώματα πολύ πιο σοβαρά και κυρίως γίνονται και στα νοσοκομεία. Ωστόσο, σας επαναλαμβάνω ότι η θεραπεία υπάρχει και είναι ένα αντιϊκό φάρμακο, το οποίο βεβαίως αυτό το κρίνει ο γιατρός αν θα το δώσει σε κάποιο άτομο και κυρίως όταν είναι τα άτομα, λέμε, υψηλού κινδύνου και αναφέραμε και όλα αυτά. Περισσότερα αυτά άτομα τα οποία έχουν βεβαρημένο ιστορικό με πολύ χαμηλό ανοσιακό σύστημα, άρα εκεί πρέπει να τους βοηθήσουμε. Τα παιδάκια, τα μικρά παιδιά. Προχθές δείξαμε ένα ρεπορτάζ εδώ από το Ποντουσάκιο Νοσοκομείο που ο γιατρός μας δήλωσε ότι είχε πάνω από 800 περιστατικά σε μικρά παιδιά. Είναι όντως έτσι, είναι περισσότερα τα περιστατικά σε μικρά παιδιά? Ναι, κοιτάξτε, τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια καταγραφή περίπου γύρω της πέμπτης βδομάδας από το νέο έτος. Αυτή η καταγραφή πράγματι δείχνει μια στατιστική διαφορά από τις περσινές ή τις προηγούμενες χρονιές. Δείχνει, παραδείγματος χάρη, ότι αυτός ο ιός της γρήπης και κυρίως ο Α που είπαμε, γιατί αυτή τη στιγμή πάνω από 300 άτομα στα νοσοκομεία έχουν ελεγχθεί τα δείγματά τους για τη γρήπη. Από αυτά, μόνο τα 150, τα μισά δηλαδή, περίπου γύρω στο 50% έχει ταυτοποιηθεί ότι είχαν και έχουν την γρήπη, τον τύπο Α κυρίως, και όπως είπαμε προηγουμένως και ποιον υπότυπο κιόλας για να γνωρίζουν, και φαίνεται ότι ξεκινάει στα παιδιά σε πολύ μικρές ηλικίες, δηλαδή στην προσχολική ηλικία από 3 χρονών έως και τα 15 χρονών. Υπάρχει μια τέτοια αυτή τη στιγμή καταγραφή, ένα τέτοιο δεδομένο που ήδη βρίσκεται υπό επιτήρηση από το Ειδικό Κέντρο Λοιμόξεων και φαίνεται και μια βεβαίως πάντα, όπως είπαμε, είναι ηλικίες οι οποίες είναι έτσι ευάλωτες, είναι άνω των 60 χρόνων, γι' αυτό και το εμβόλιο είναι ενδεδειγμένο απόλυτο, απόλυτα να γίνεται σε ηλικίες άνω των 60 ετών. Φαίνεται δηλαδή και σε αυτές τις ηλικίες και να πούμε
και να το συνδέσουμε κιόλας ότι μέχρι στιγμής και σε θανάτους που είχαμε από τους 18 ή 17 θάνατοι ήταν σε ηλικίες άνω των 60 χρονών. Mm. Δηλαδή, επιβαρημένοι όπως μας είπατε. Ωστόσο είναι υπό επιτήρηση αυτό το, ας το πούμε έτσι, μια στατιστική δυναμική για τις μικρότερες ηλικίες. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχουμε κάποια έτσι δεδομένα και για να το δούμε. Θέλω την άποψή σας, κύριε Γιαννακίδη, μιας και μιλάμε για μικρά παιδιά. Για τα μικρά παιδιά λοιπόν, τα οποία δεν έχουν έτσι ένα ιστορικό βεβαρημένο, εκεί πρέπει να εμβολιαστούν? Δηλαδή ο φόβος του γονιού μπορεί να οδηγήσει το παιδί στο ιατρείο να κάνει αντιγρυπικό εμβόλιο, ή θεωρείτε ότι είναι περιττό? Κοιτάξτε, σύμφωνα και για τους εφήβους. Το θέμα είναι ότι πάντα βαδίζουμε με κανόνες οι οποίοι υπάρχουν και με ένα σύμφωνα σε ένα πίνακα ο οποίος δίνεται πάντα από το Υπουργείο Υγείας και ειδικά από το Κέντρο Ειδικών Λοιμόξεων. Γνωρίζουμε ότι οι μικρές ηλικίες που είπαμε για οι σχολικές, οι προσχολικές, δεν χρειάζονται εμβολιασμό. Mm-hmm. Μόνο αν το παιδί έχει χρόνια νοσήματα και ανήκει, όπως είπαμε, σε αυτές τις ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως είναι ο διαβήτης τύπου 1, κυρίως στις μικρότερες ηλικίες, ή κάποια περιστατικά τα οποία έχουν αιματολογικές παθήσεις. Ωστόσο, δεν είναι απαραίτητο, δεν είναι υποχρεωτικό μάλλον, δεν είναι μέσα στον υποχρεωτικό εμβολιασμό το εμβόλιο, το αντιγρυπικό για τις μικρές ηλικίες ή ακόμα και στους εφήβους. Εκεί όμως που πρέπει να προσέχουν είναι τα άτομα τα οποία είναι στο περιβάλλον και προσέχουν τα παιδιά. Κατά κύριο λόγο βέβαια εμείς του συστήματος υγείας, όλο το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό αλλά και επίσης και το παραϊατρικό προσωπικό πρέπει οπωσδήποτε να εμβολιάζεται. Οι δαντάδες να πούμε των παιδιών, ακριβώς, οι παππούδες, οι γιαγιάδες. Εκεί λοιπόν οι ηλικίες δηλαδή που προσέχουν τα παιδιά και οι γιαγιάδες και οι παππούδες έτσι κι αλλιώς που πρέπει να εμβολιαστούν. Αν δεν ανήκουν όμως σε ομάδες υψηλού. Έτσι κι αλλιώς είπαμε ότι άνω των 60 ετών πρέπει να εμβολιαστούν, είναι κανόνας. Ναι, αλλά υπάρχουν και παππούδες και γιαγιάδες οι οποίοι δεν είναι 60, είναι και γύρω στα 50. Εάν δεν έχουν. Πολλές φορές. Ναι, αν δεν είναι άτομα υψηλού κινδύνου, δεν είναι απαραίτητο. Έγκυες γυναίκες, οι έγκυες εκεί είναι, εκεί είναι απαραίτητο. Στον αντιγρυπικό, ο αντιγρυπικός εμβολιασμός είναι απαραίτητος. Σε οποιοδήποτε τρίμηνο. Τρίτο, τέταρτο. Στο τελευταίο τρίμηνο. Δηλαδή τώρα μια γυναίκα η οποία εγκυμονεί και είναι στον δεύτερο μήνα, τι πρέπει να κάνει? Απλούστατα είναι οι προληπτικές έτσι οι δράσεις που πρέπει να κάνει, γιατί η πρόληψη όπως ξέρετε, το ξέρουμε και όλοι, είναι, σώζει ζωές, είναι να αποφεύγει, να πηγαίνει σε χώρους, σε κοινόχρηστους χώρους με πολλά άτομα, κυρίως να μην πηγαίνει σε χώρους όπως είναι ο κινηματογράφος, όπως είναι τα θέατρα, γενικώς να αποφεύγει δηλαδή έτσι τον συνωστισμό. Και επίσης στο σπίτι να υπάρχει όσο γίνεται και πρέπει να είναι το σπίτι πολύ καθαρό, να αερίζεται η χώρη, το αντισηπτικό που πρέπει να είναι σε καθημερινή έτσι. Είναι σε καθημερινή τώρα χρήση, τα αντισηπτικά για τα χέρια. Δεν φαίνεται τώρα, απλά το δείχνω έτσι. Είναι πλέον στην καθημερινότητά μας. Και βεβαίως όπως είδαμε και στο βίντεο. Για λίγους μήνες επειδή είναι ούτως ή άλλως. Το υλικό φορτίο βρίσκει επιφάνειες κυρίως, είτε είναι από τα έπιπλα είτε ακόμα και από τα σκεύη. Εκεί θέλει καθαριότητα. Αντισηπτικό, ενόπνευμα κύριε. Ενόπνευμα κυρίως, ενόπνευμα και το αντισηπτικό. Με ενόπνευμα. Αντισηπτικό και κυρίως όμως όπως είπαμε, κυρίως τα χέρια και βεβαίως να μην πιάνουμε τα μάτια μας, τη μύτη μας και να μην. Και το σπάνιο και το στόμα, να μην βάζουμε τα χέρια στο στόμα. Υπάρχουν οδηγίες οι οποίες βεβαίως όχι μόνο η έγκυος, αλλά και όλοι μας πρέπει να τις τηρούμε απαρέγκλιτα για να μπορούμε να προφυλαζόμαστε από το υλικό φορτίο. Μάλιστα. Πότε λέτε ότι, όταν νοσήσει ο ασθενής, είναι στην ανάρρωση, εμείς πότε μπορούμε να έρθουμε σε επαφή, να είμαστε ασφαλείς ότι δεν θα κολλήσουμε? Κοιτάξτε, δηλαδή, τουλάχιστον επειδή το υλικό φορτίο υπάρχει στον οργανισμό, είναι τουλάχιστον τρεις μέρες αφότου έχει περάσει ο πυρετός. Τουλάχιστον τρεις μέρες. Διότι βέβαια ο ιός γίνεται μια προεργασία από τη στιγμή που τον παίρνουμε, που τον συλλαμβάνουμε δηλαδή,
και μπορεί να χρειαστούν και από 3 μέρες, εξαρτάται τι έδαφος βρίσκει, πρόσφορο έδαφος στον οργανισμό, αν η άμυνά μας, αν έχουμε ακόμα και πολύ στρες, γιατί το στρες μειώνει την άμυνά μας, τα άτομα τα οποία είναι σε μια κατάσταση έτσι στρες, είναι πολύ πιο ευάλωτα. Ο ιός μπορεί να ξεκινήσει τον πολλαπλασιασμό του και την έξαρσή του πολύ νωρίτερα από τα 3-24 ώρα, αλλά μπορεί όμως μέχρι τις 5 μέρες περίπου να μας δώσει τη συμπτωματολογία. Αλλά στην ανάρρωση πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 3 μέρες. Εμείς βέβαια στην ιατρική λέμε ότι ένας ασθενής ο οποίος πέρασε ένα 24ωρο με 2-24ωρο χωρίς πυρετό, πλέον είναι πλέον σε αποθεραπεία. Αν δεν νοσήσω, μετά δεν ξανανοσώ από τον ίδιο ιό, φαντάζομαι, αποκτώ ανοσία. Βεβαίως. Υπάρχουν όμως, ξέρετε, οι υπότυποι, υπάρχουν εκτός από τον Α, όπως είπαμε, υπάρχει και ο τύπος της γρίπης Β και διάφορα άλλα στελέχη. Αυτός ο ιός, ο φετινός, ο τύπος μάλλον, η μετάδοσή του γίνεται με την χειραψία ή γίνεται και με τον βήχα, με το σάλιο, με τον αέρα. Γίνεται από όλες κυρίως τις μορφές, είτε έχει να κάνει κυρίως όμως δια του στόματος, κυρίως με το φτέρνισμα, με το βήχα, με τα σταγονίδια δηλαδή, γιατί είναι ο ιός της γρίπης, βρίσκει, ας το πούμε, η δεξαμενή του είναι το αναπνευστικό σύστημα. Εκεί είναι η δεξαμενή του. Εκεί γίνονται όλες οι διεργασίες, γι' αυτό και είναι ευάλωτος ο οργανισμός, κυρίως το αναπνευστικό. Και αυτό έχει ως συνέπεια να, είτε με τα σταγονίδια, είτε με το φτάρνισμα, είτε ακόμα και με τα χέρια μας, γιατί όταν τα φέρνουμε σε επαφή, και αυτό έχει ως αντίκτυπο το να μεταδίδεται πάρα πολύ γρήγορα και σε κλειστούς κυρίως χώρους που δεν αερίζονται. Οπότε κύριε Γιαννακίδη, στην περίπτωση που οι γονείς και όχι μόνο και οι ενήλικες, απλά τώρα μιλάμε περισσότερο για τα μικρά παιδιά και τους εφήβους και οι ενήλικες φυσικά, με το που θα δούμε υψηλό πυρετό, πονοκέφαλος, ο οποίος είναι πολύ έντονος, πονόλεμος και ο βήχας, έτσι, ο οποίος είναι, ξεκινάει και να φέρνει μια δυσχέρεια στην αναπνοή, μια δύσπνοια δηλαδή, αυτά είναι συμπτώματα γρίπης. Άμεση επικοινωνία λοιπόν με τον γιατρό σας, είτε ανήκετε σε ομάδα υψηλού κινδύνου είτε δεν ανήκετε. Οι ασθενείς βέβαια που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου το γνωρίζουν και φαντάζομαι ότι είναι πολύ πιο συνεπείς και ενεργούν πολύ πιο γρήγορα. Το θέμα γρήγορα είναι ότι όσο γίνεται να έρθουν σε επικοινωνία με τον οικογενειακό τους γιατρό, το γιατρό που τους παρακολουθεί δηλαδή, για να μπορέσει να τους καθοδηγήσει ή να τους εξετάσει, να δει τι ακριβώς συμβαίνει. Και ακολουθούμε σχολαστικά, κύριε Γιαννακίδη, τους κανόνες υγιεινής. Βέβαια, κοιτάξτε να δείτε, βασικά το μήνυμα είναι ότι ακόμα και τώρα που είμαστε στην, ας το πούμε, στην έξαρση της εποχικής γρίπης, μπορεί να γίνει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Ναι. Μπορεί να γίνει. Και σε άτομα τα οποία είναι υψηλού κινδύνου ακόμα περισσότερο. Μάλιστα. Ο αντιγρυπικός εμβολιασμός γίνεται 2 φορές. Όχι, ο αντιγρυπικός εμβολιασμός γίνεται 1 φορά. Ναι. Κυρίως γίνεται για να μπορέσει να προλάβει την έξαρση της γρίπης, κυρίως τον Οκτώβριο με Νοέμβριο. Και δεν επαναλαμβάνεται εκεί γύρω στον Φεβρουάριο. Η διάρκεια του είναι περίπου, φτάνει από 6 μήνες μέχρι και 8 μήνες. Εξαρτάται όμως πάλι και από τους οργανισμούς, εάν είναι εξασθενημένοι, αν χρειάζεται πάντως το δεύτερος, ο δεύτερος εμβολιασμός δεν χρειάζεται. Ναι. Δεν είναι απαραίτητος. Αλλά μπορεί όμως, σας λέω, ένας ο οποίος δεν εμβολιάστηκε μέχρι και σήμερα, μπορεί να κάνει απαραίτητος να κάνει τον αντιγρυπικό εμβολιασμό για να τον καλύψει μετά από περίπου 2 με 3 εβδομάδες είναι καλυμμένος. Μια τελευταία ερώτηση, σας κούρασα. Η άνω των 60... αν ανήκουν, αυτοί που δεν ανήκουν, οι άνω των 60 που δεν ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, πρέπει να εμβολιαστούν? Είναι υποχρεωτικό, σας είπα, είναι κανόνας. Είναι μέσα στις κατηγορίες που πρέπει να εμβολιαστούν υποχρεωτικά. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιαννακίδη, για την και εγώ να είστε καλά και πάντα σήμερα. Έτσι να είστε στην πρώτη γραμμή, στην αιχμή των ειδήσεων, για να μπορείτε να δίνετε τις απαραίτητες συμβουλές με τους καλεσμένους σας για το καλό των πολιτών μας. Ευχαριστώ. Ήταν απαραίτητη η παρουσία σας σήμερα εδώ. Να σας ευχαριστήσω για άλλη μία φορά, κύριε Γιαννακίδη. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας διαθέσατε από τον χρόνο σας. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά επίσης. Καλή δύναμη. Ευχαριστώ πολύ και εσάς που ήσασταν μαζί μας ως και αυτή την ώρα. Εμείς ραντεβού αύριο 3 με 4. Γεια σας.